στη ζωή μου και δεν ξέρω πώς να το γεμίσω. Μπορούμε να κάνουμε παρέα μαζί. Ναι, γιατί γελάς. Να πηγαίνουμε εκδρομές στα Σαββατοκυριακά, να πηγαίνουμε σινεμά, να τρώμε σε ωραία εστιατόρια. Να πηγαίνω στο Τολό και κάνω ψαράκι. Πλάκα κάνω, δεν πάω στο Τολό. Έτσι για αλλαγή. Και να κάνεις κάτι που δεν έκανες πριν. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θέλω να είμαι δίπλα σου. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ όταν κοιτάζεις τον καθρέφτη. Αλλά εγώ βλέπω έναν υπέροχο άνθρωπο. Μόνο εσύ το βλέπεις. Θέλω να σε κάνω πάντως να βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τα δικά μου μάτια. Και θα δεις ότι αξίζει πολύ. Δεν έχουμε τίποτα στο σπίτι για να φτιάξω να φάμε. Θες να παραγγείλω κάτι απ' έξω? Δεν έχω ρίξει. Να το βλέπω. Από την ώρα που είπαμε για το σάκι είναι σαν να έχεις πιει το αμύλητο νερό. Με επηρέασε λίγο αυτό που επιφρύνει. Έλεος ρε μωρό μου. Όχι και να το λυπηθείς μετά από όσα έκανε. Γιατί όντως μπορεί να έχει μετανιώσει. Όχι, να μην το λυπάσαι. Του αξίζει που είναι στη φυλακή. Εσύ πέρασες πολύ πιο δύσκολα και χωρίς να φταίς. Αυτό ακριβώς ξέρω πώς είναι η φυλακή. Δεν παλεύεται ρε μωρό μου. Χρειάζεσαι κάποιον να μιλήσεις, να κάνεις μια κουβέντα, να χαλαρώσεις λιγάκι. Εγώ αν δεν είχα εσάς θα είχα σαλτάρει. Γι' αυτό τον σκέφτομαι μόνο του και τον λυπάμαι. Τι να κάνω? Πώς γίνεται ρε Σταύρο? Πώς γίνεται να τον λυπάσαι? Εξαιτίας του κοντέψεις να φας ισόβια. Εντάξει, είναι τέλειο, ε. Αλλά τώρα, να σου πω την αλήθεια, υπάρχουν άλλα πολύ πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζονται εδώ μέσα. Ναι. Πες μου εσύ πώς περνάς. Ζορίζομαι λίγο εδώ με τον νοικοκυριό. Αλλά εντάξει, είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν με νοιάζει τίποτα. Το βλέπω και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ναι, αλλά για να χαρώ κι εγώ πρέπει να μου πεις και τα δικά σου νέα. Τι γίνεται με τον κείμενο, πώς τα πάτε? Νομίζω ότι είμαι καλά. Με ή χωρίς τον Κιμωνά. Του ζήτησα να χωρίσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί? Ας πούμε ότι θέλω να γνωρίσω λίγο καλύτερα τον εαυτό μου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Τι εννοείς? Προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου, να δω τι θέλω εγώ πραγματικά από τη ζωή μου. Και ο Κιμωνά σε τι σε ενοχλούσε? Σε τίποτα. Και μου λείπει και πολύ γιατί τον αγαπάω. Αλλά έχω να αντιμετωπίσω πολύ δύσκολα πράγματα και ειδικά ένα διαζύγιο. Δεν θα είμαι καλά μαζί του. Μην πεις ότι το μετάνιωσες. Όχι βέβαια, δεν θα γίνω ποτέ πίσω στον πατέρα σου. Έτσι, μπράβο. Ξάπλωσε να ξεκουραστείς. Θα έχουν τελειώσει όλα. Όλα. Θέλω να κρατήσω
Από τον πατέρα σου τις καλές μας στιγμές. Και αν με εγκλωβιστώ τώρα σε μια τυπική σχέση, θα τις χάσω για αυτές. Και αυτές οι στιγμές σου λείπουν, ε? Είναι μερικές φορές που μου λείπουν. Ειδικά τώρα που σε βλέπω εσένα ερωτευμένη και ευτυχισμένη με τον άνθρωπό σου. Θυμάμαι τότε στις αρχές που ήμουν με τον πατέρα σου. Είναι πολύ ωραίο να περνάς από το εγώ στο εμείς. Ναι, αλλά εσάς δεν κράτησε. Ελπίζω να μην συμβεί και με εμένα το ίδιο. Εγώ ήμουν πολύ άπειρη όταν παντρεύτηκα και πολύ μικρή. Εσύ έχεις περάσει διάφορα πράγματα και έχεις οριμάσει μέσα από αυτά. Αυτό πρέπει να κάνεις όμως να κοιτάς πάντα μπροστά, ποτέ πίσω. Μόνο έτσι θα πάνε τα πράγματα καλά. Για να δούμε τι χρειάζεσαι εδώ μέσα. Τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό έχω μια καλύτερη ιδέα. Να μετακομίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Το σπίτι είναι παλιό, όλο προβλήματα, είναι μικρό. Δεν νομίζω ότι θα φτιάξουμε 2-3 έπιπλα. Γι' αυτό σκέφτηκα να αγοράσω ένα μικρό σπιτάκι και να κάνω έκπληξη στο Ρώσο. Χρυσά, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς. Καλύτερα να μείνεις μαζί του, να δεις πώς είναι και μετά το αποφασίζεις. Άσε που θεωρώ ότι μπορεί να θυμώσει. Η αλήθεια είναι ότι του έκανα μια ανοίξη και αντέδρασε. Δεν καταλαβαίνω βέβαια το λόγο. Χρυσά μου, έχει μεγαλώσει διαφορετικά από σένα. Το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει δεν είναι οι ανέσεις. Πάνω απ' όλα βάζει την υπερηφάνεια του. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι αξιοπρεπής και δεν θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αλλά δεν θα τον προσβάλλω κιόλας. Δηλαδή θα κάνω μια κίνηση που θα του δείξει πόσο τον αγαπάω. Λανά. Δεν το ήθελα. Άκουσέ με. Αλήθεια σου λέω, δεν το ήθελα. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Και εσύ με ανάγκασες. Αφού ξέρεις, δεν τα βάζει κανείς μαζί μου. Γιατί το έκανες. Σου δίνει η ζωή μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί την πετάς στα σκουπίδια. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ήθελες να με εκδικηθείς για την πρώτη φορά. Και την πρώτη φορά δεν το ήθελα. Εσύ με ανάγκασες. Με υποχρέωσες να απαγάγω το γιο μου για να βρω χρήματα να σου δώσω. Και μετά ήθελες κι άλλα χρήματα. Κι άλλα χρήματα. Κι άλλα χρήματα. Εσύ με ανάγκασες. Ακούς, εγώ δεν είμαι δολοφόνος, Λένα. Εγώ τα δικά σας λάθη προσπαθώ να διορθώσω. Λένα, κοίταξε με. Νομίζεις ότι ήθελα να σκοτώσω τον πεθερό μου. Δεν είμαι ένα κτήνος. Καλό ταξίδι. Σε ρωτάω. Νομίζεις ότι ήθελα να πεθάνει ο πεθερός μου. Αυτός με ανάγκασε. Με απειλούσε ότι θα μιλήσει τη γυναίκα μου, θα της πει για το εξώγαμο. Θα τίναζε τη ζωή μας στον αέρα. Δεν μπορούσα να τον αφήσω να κάνει αυτό το λάθος. Δεν μπορούσα. Και μετά η Άρτεμη πήρε τη σκυτάλη και με εκβίαζε αυτή. Την παρακάλεσα. Την οικέτευσα σχεδόν. Και αυτή ήθελε να με καταστρέψει. Σχεδόν με υποχρέωσε να την πυροβολήσω. Δεν το ήθελα. Λάθος. Όχι, μαμά. Δεν ξαναγυρίζω στον Παναγιώτη. Τι να τον κάνω το γάμο όταν ο άλλος δεν μου λέει κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να παντρευτώ έναν άνθρωπο να με καταλαβαίνει θέλω. Μαμά, σε παρακαλώ, μη συνεχίζεις άλλο. Δεν θα κάνεις εσύ κουμάντο στη ζωή μου. Θα το κλείσω, μαμά. Θέματα, ε. Μας έφερα κινέζικο να πάμε. Πού ήσουν εσύ? Έτρεχες πίσω από τη ΦΕΕ και σκεφτόσουν πως θα εμποδίσει το γάμο της. Δεν μου λες τώρα, έχεις ορεξία καυγά. Ηρέμησε και έλα να φάμε. Τι θέλω. Εσένα θέλω. Δεν φτάνει που πρέπει να ζούμε μέσα στους τέσσερις τοίχους, λείπεις και από αυτούς. Άρη, αυτή η κατάσταση έχει γίνει άρρωστη. Δεν αντέχω άλλο. Όλα ένα λάθος. Όλα ένα μεγάλο λάθος. Δικό σας λάθος. Και μετά στράφηκαν αντίον μου ακόμα και δικοί μου άνθρωποι. Όχι ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης. Το είχα μαζί μου τόσα χρόνια και με πρόδωσε, λέμε. Όσοι σας με καταστρέψετε, θέλετε. Ξέρεις τι ξεφτελισμούς έχω περάσει εγώ. Τι θυσίες έχω κάνει για να φτάσω αυτό που έχω γίνει σήμερα. Εγώ δεν είμαι δολοφόνος, λέμε.
Άκουσε με. Λένα, Λένα, μη. Λένα, Λένα, όχι, όχι τώρα. Λένα, όχι τώρα. Μη φεύγεις τώρα. Θέλω να με ακούσεις. Θέλω να με ακούσεις. Θέλω να με καταλάβεις. Πρέπει να με καταλάβεις. Δεν είμαι δολοφόνος. Έγινα κάποιος και... βαλθήκατε όλοι να με καταστρέψετε. Αυτή είναι αλήθεια. Τι ήμουνα δηλαδή. Απεταμένο παιδί ήμουνα. Που έπρεπε να αποφασίσω ή να πεθάνω ή να φτιάξω τη ζωή μου. Και επειδή έφτιαξα τη ζωή μου, βάλετε στόχα μου, σκοτώσετε. Να με καταστρέψετε. Όλοι σας. Όλοι! 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 Κρή, νομίζω είναι αυτός που ψάχνετε. Μένει μόνος του και είναι πολύ κλειστός άνθρωπος. Πριν από καιρό μου είχε πει ότι έχασε νέα τη γυναίκα του και είχε μια μικρή κόρη που δεν ξέρει τι απέγινε. Θα του μιλήσω αύριο το πρωί και θα ξαναστείλω μήνυμα. Εύχομαι να είναι αυτός. Καλό. Θα το καταπιούν αμάσιτο. Άρε χαρά που θα πάρουν τα κοριτσάκια μας. Ήθελα να είμαι από μια μεριά να τις έβλεπα. Δεν είπαμε να διαβάσεις. Κοίτα τι λένε. Έλα, Ζαρελίνα, πάλι στις αγγελίες είσαι. Τι έγινε, μας πήραν πάλι στο ψηλό. Λοιπόν, σήμερα είναι τελευταία μέρα. Θα την κατεβάσω τώρα. Τι να κατεβάσει, κοίτα, μας απάντησαν. Τι διάβασε. Με λένε Κώστα Παρασκευόπουλο και είμαι γείτονας με τον κύριο Άκη Μακρύ. Καλά, το είμαι με γιώτα το έγραψε. Την καστορθογραφικά το έχει. Καλά, αυτό σε πείραξε τώρα. Διάβασε, σου λέω. Νομίζω είναι αυτός που ψάχνετε. Μένει μόνος του και είναι πολύ κλειστός άνθρωπος. Πριν από καιρό μου είχε πει ότι έχασε νέα τη γυναίκα του και είχε μια κόρη που δεν ξέρει τι απέγινε. Θα του μιλήσω αύριο το πρωί και θα ξαναστείλω μήνυμα. Εύχομαι να είναι αυτός. Είδες? Δεν το πιστεύω. Είδες που σου έλεγα θα τον βρούμε? Τον βρήκαμε τελικά, Μαντώ. Κάτσε να δούμε τι θα βγει πρώτα. Τι να δούμε, αφού αυτός είναι. Λοιπόν, έλα να το απαντήσουμε. Τι να το απαντήσουμε, παιδί μου, περίμενε. Τι να το απαντήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ, να του πούμε ότι περιμένουμε πολύ για τα νέα του, αυτά. Εντάξει. Είδες που δεν θα είμαστε πια μόνες μας. Το εύχομαι, κοριτσάκι μου. Το εύχομαι. Δεν είμαι δολοφόνος! Άκουσε, σου είπα, Λένα. Εγώ δεν είμαι δολοφόνος. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Κοιμήθηκες? Thank you.
Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τη μητέρα σου. Κι εγώ. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια. Η χαρά που θα πάρω, αν έχεις δίκιο, μου φτάνει και μου περισσεύει. Θα στείλουμε έναν εγκληματία στη φυλακή. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Δεν είστε σίγουρος για την ενοχή του Θεόφιλου. Θα μου πείτε τι βρήκατε. Ένα στοιχείο για το άλλο θήτου. Αυτό βέβαια δεν φτάνει για να ξανανοίξει η υπόθεση. Αλλά είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή? Ποιο ήταν το άλλο θήτου? Οι δύο συνάδελφοί του από τη σχολή που δούλευε τότε. Αυτοί κατέθεσαν ότι ήταν μαζί του την ώρα του φόνου. Και? Λίγο αργότερα αυτοί οι άνθρωποι παρετήθηκαν και έστησαν δική τους επιχείρηση. Έφερναν ρούχα από την Κίνα και έγιναν πλούσιοι. Το θέμα είναι. Πού βρήκανε τα λεφτά και γιατί τα βρήκανε τότε, λίγο μετά το φόνο. Έτυχε ή έγινε κάτι άλλο. Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι τους τα έδωσε ο Θεόφιλος αναγνώστου για να τον καλύψουν. Ναι, αλλά και αυτός που τα βρήκε. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρω ακόμα. Αλλά είναι το επόμενο που θα ψάξω. Δεν θα το ξανακάνω. Θα σου πω, αγόρι μου, θα το ξανακάνεις. Το ξέρουμε και οι δυο. Τι έκανα, είμαστε εθισμένοι. Όπως ρε Μανούλα μου, νόμισε ότι θα γύριζες. Θα έρχοσαι να μην πάρεις, αλλά δεν ήρθες. Δεν πειράζει. Θα σε βρω εγώ. Θα σε βρω εγώ. Βρε καλό στην. Πού είσαι τέτοια ώρα? Δεν κατάλαβα. Με μαλώνεις? Ναι. Παίρνω το αίμα μου πίσω. Εσύ με μάλωνες τόσα χρόνια. Σωστά. Μου λες, εσύ δεν θα πήγαινες στη φάγη. Βρήκες ευκαιρία να ξεπορτήσεις, ε? Έλα μωρέ, σιγά το ξεπόρτισμα. Για ένα ουζάκι που λέμε κάτι συνάδελφο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου δίνεις αναφορά για τις κινήσεις σου. Βγες έξω, διασκέδασε, ξέσκασε. Σου χρειάζεται μετά από τόσο που πέρασες. Δεν έχω ανάγκη να ξεσκάσω. Ευτυχισμένο θέλω να σε δω. Είναι από τις πολλές έννοιες που έχω. Ποιες έννοιες? Μια χαρά είμαι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα είναι λυμένα, έτσι. Οι σπουδές σου, η επαγγελματική σου αποκατάσταση. Έλα μωρέ, τι μέλλον θα έχεις εδώ πέρα, ρε αγάπη μου? Σε αυτή τη χώρα που έχει σταματήσει να δίνει ευκαιρία. Time out. Σταμάτα. Εσύ μια ζωή θα ανησυχείς για μένα, ό,τι και να γίνει. Αλλά εγώ είμαι ευτυχισμένος. Καιρός να γίνεις κι εσύ. Εγώ είμαι ευτυχισμένη αν είσαι κι εσύ. Δεν μου αρκεί. Μάνα, θα είμαι δίπλα σου σε όλη τη ζωή. Αλλά θέλω να βγεις έξω. Να γνωρίσεις κόσμο, να ερωτευθείς, να αγαπήσεις. Δεν είναι εύκολο. Γιατί? Φοβάσαι? Ναι. Κοίτα, μια φορά που προσπάθησα κάτι να κάνω, είδες τι αποτελέσματα έχει. Αν λες για τον Μανώλη, δεν φταίσαι εσύ που αυτοκτόνησε. Ναι, αλλά μου ζητούσε να του δώσω πράγματα που εγώ δεν μπορούσα. Και γενικά δεν ξέρω τι μπορώ να δώσω μέσα σε μια σχέση. Μπορείς να σταματήσεις να ανησυχείς για τα πάντα. Στο ξαναλέω, βγες έξω, αγάπησε.
Σου αξίζει. Καλημερούδια. Γιατί μ' άφησες μόνο μου στο κρεβάτι, α? Ξύπνησα και δεν είχα κανένα να με φιλήσει. Μπα, έχει παράπονο το αγόρι μου. Θα υπενορθώσω. Πού το βρήκες πάλι αυτό? Α, μου το έφερε η μητέρα μου χθες. Ωραία δεν είναι? Πού να το βάλω, για πες τη γνώμη σου. Γιατί δεν μου είπες πως θα έρχονταν? Γιατί δεν με ειδοποίησε. Μου έκανε έκπληξη. Οκ, δεν μπορούσες να με ενημερώσεις? Θα πεταχούμουν. Μπορεί να ήθελα και εγώ να της μιλάγα. Ναι, απλώς προφανώς νιώθει άβολο μετά από αυτό που έγινε με το Σάκη και δεν ήθελα να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Οκ. Αλλά μην νομίζω ότι θα με αποφεύγει για πάντα. Κάποια στιγμή θα την πετύχω. Εντάξει, μην κάνεις κι εσύ έτσι, αν είστε εχθροί. Μην το τραβάς τόσο. Σαν δεν το τραβάω. Εντάξει, είναι μάνα, το καταλαβαίνω. Προσπάθησε να σώσει το γιο της. Λογικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και δίκιο. Εντάξει, το ξέρω, έχεις δίκιο. Αλλά και αυτή την καταλαβαίνω. Και δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται μεταξύ σας. Είμαι χωρισμένη στα δύο με εσάς. Θέλω επιτέλους να τα βρείτε. Είναι νωρίς ακόμα. Να ξέρεις, θέλω να σου πω ότι στεναχωρήθηκα από τους έλαχτες. Ναι, μωρέ, έτυχε αυτό με τον πατέρα μου και καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, μωρέ. Έτσι κι αλλιώς κι εγώ κάθισα και τα είπα λίγο μαζί με τη μητέρα σου. Ναι, το έμαθα. Όχι, ρε γάμο, το έχασα. Δεν πειράζει. Άλλωστε λένε ότι όποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει την αγάπη. Ναι, για μένα δεν το βλέπω. Τώρα πάλι για μένα ήταν αυτή η σπόντα. Τι να σου πω, ρε, μωρέ μου, εντάξει. Δώσου μου μια ευκαιρία. Άλλη μια ευκαιρία εννοείς. Έστω έτσι. Δηλαδή είσαι σίγουρος? Θες να ξαναβγούμε? Σκέψου το πρώτα καλά και μου λες μόλις αποφασίσεις. Ναι! Έλα. Ναι, σου υπόσχομαι ότι θα μαλακώσουν τα πράγματα. Για τον Άρη πάντως, μην περιμένεις να γίνουν τέτοια θαύματα, έτσι. Πού κολλάει τώρα ο Άρης? Α, δεν τα μαθαίνεις. Το άτομο μας κάνει πλάκα, έτσι. Δηλαδή? Ήρθε από το μαγαζί και έδωσε συγχαρητήρια στο Σταύρο και τη Φέη. Τι? Ναι, τους ευγήθηκε για το γάμο. Μιλάμε, το άτομο δεν παίζεται, έτσι. Και το εννοούσε. Ούτε επιθετικός ήταν, ούτε ειρωνικός. Αλλά γιατί δεν με ειδοποίησε να τον πάρω ένα τηλέφωνο να του μιλήσω? Καλά, μην το δένεις και κόμπο, ότι το εννοούσε. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρεις. Όταν τρως γερά χαστούκια, οριμάζεις και μετά τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Μακάρι να έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω, πολύ φοβάμαι ότι κάτι παίζει. Κάτι άλλο ετοιμάζει, κάτι πολύ χειρότερο.
Για να μπει σε τόση φωσαρία ο Μαλτέζος, κάτι σημαντικό έχει εδώ μέσα. Και μάλλον το τζουρουφλίζει για να οργανώσει ολόκληρη διάρρηξη. Λένα Σοφιανού. Ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω. Πάντως, πριν λίγο καιρό είχε βάλει το Σπύρο να βρει άκρη για να παρακολουθεί το κινητό της. Α, ναι. Το θυμάμαι. Και για να οργανώσει ολόκληρο σχέδιο, κάτι πολύτιμο έχει εδώ μέσα. Πρέπει να το πάω. Καλά, μη σκοτώνεσαι. Έχεις μια δουλίτσα πρώτα. Δηλαδή, τι κάνω? Βγάζεις αντίγραφα από ό,τι έχει εδώ μέσα και μετά το τον δίνουμε. Μην είμαστε τόσο απλοχέριδες με τον Μαλτέζο. Ας έχουμε κι εμείς τις καβάτζες μας. Συμφωνεί? Γιατί ήρθες? Μετά την κουβέντα που είχαμε, δεν ξέρω. Δεν το αντέχω αυτό που μου ζήτησες. Το εξήγησα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Μπορείς. Να μου πεις ότι με αγαπάς. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Φυσικά και σε αγαπάω. Τότε γιατί με αποκλείσαι από τη ζωή σου? Γιατί σου είπα ότι σε αυτή τη φάση οι ανάγκες μου είναι διαφορετικές. Αν με αγαπάς πραγματικά θα τις σεβαστείς. Μόνο αυτό είναι? Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν θες να μου το πεις? Κοίμωνα μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαι μακριά σου. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να μείνω μόνη μου. Με συγχωρείς. Ναι. Αυτά βρήκαμε στον πολεογράφο. Να έχουμε κάδο, μη ζητάει άλλη καινούριο συνέχεια. Οκ, έγινε. Έφυγα. Αντρέ, θα λέμε. Θα λέμε. Άντε, καλώς. Καλώς την έχω. Γεια χαρά. Γεια. Ζήνα Παπαδάκη. Παύλος Γιαννόπουλος. Σου λέει κάτι το όνομά μου? Όχι, θα έπρεπε. Δούλευα στο μπαράκι μαζί με τον Γιάννη. Το είχαμε μισό-μισό. Βέβαια, εκτός από συνεταίρους του, ήμουν και άλλα πράγματα πριν τα φτιάξει με το Μαντό. Δεν κατάλαβα, και τώρα τι θες? Ήρθα να δω τι παίζει. Έλειπα καιρό από την Αθήνα και έχω χάσει επεισόδια. Εσύ τι κάνεις εδώ? Κρατάω το μαγαζί, δεν σε είχε ενημερώσει ο Γιάννης? Όχι, δεν μιλάγαμε τελευταία. Τα είχαμε τσουγκρίσει και δεν ήθελα να τον ενοχλώ. Τώρα όμως που έφυγε, ήρθα να πάρω το ποσοστό μου. Όπα. Ποιο ποσοστό σου? Δεν έχεις ιδέα, ε? Σου έδωσε το μπάρι, μόνο το management. Σου εξήγησε ότι κρατάω το μαγαζί. Μπορείς να συνεχίσεις, τίποτα. Καλά κάνεις. Μόνο που το 20% της κυριότητας είναι δικό μου. Οκ. Άρα είναι δικό σου και το 20% της υποθήκης. Τέλεια. Ποια υποθήκη? Πρέπει να σου πω, κορίτσι μου. Το μαγαζάκι είναι καταχρεωμένο. Αυτή τη στιγμή δεν βγάζει κέρδος. Από ό,τι έμαθα όμως, φυσάει στα χέρια σου. Οπότε θα ξεχρεώσει πολύ γρήγορα. Μακάρι να βγεις αληθινή. Πιάνουν οι ευχές μου. Γενικά. Είμαι σαββατογεννημένη. Αλλά δεν θα μείνω μόνο στις ευχές. Λέω να βοηθήσω κι αλλιώς. Πώς δηλαδή? Από σήμερα θα αρχίσω να δουλεύω εδώ. Και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Κάτσε για να καταλάβω. Δηλαδή αυτός μένει κοντά στον Άκη Μακρύ και η περιγραφή ταιριάζει σε αυτό που ψάχνουμε? Ναι, μάλλον. Δεν θέλω όμως να ενθουσιάζομαι. Γιατί ξέρω κι εγώ, ρε Φρύνη, σαν πολύ εύκολα δεν βρέθηκε αυτός ο παππούς. Ναι. Πρέπει να είσαι επιφυλακτική για την ώρα. Μέχρι να σου ξαναγράψει τουλάχιστον, να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά με τη Λίνα τι θα κάνω? Το έχει δέσει κόμπο πως τον βρήκαμε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά με βάλε και εμένα στο τρυπάκι. Όχι, να μην σε βάλω στο τρυπάκι, να είσαι προσεκτική. Και θα είμαστε συνέχεια σε επαφή. Εντάξει, θα είμαστε. Ωχ, τα παιδιά! Μπράβο.
ώρα η καλή. Πάλι τα ίδια. Και στο μπαράκι πήγα να σας ευχηθώ και με ξαναπήρα τα δόντουρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Απλά θέλω να ξέρετε ότι αυτά που λυπά και που λέω τώρα τα εννοώ. Εντάξει. Να είστε πραγματικά ευτυχισμένοι και να την προσέχεις. Σε πήρω πόνος για τη φαΐ τώρα. Γεια σου, ρε Μαλτέζο, μεγαλόψη. Ας αφήσουμε τις ειρωνίες και τις κόντρες. Ας το λήξουμε εδώ. Κόντρες τέλος, ρε παιδί μου, σοβαρολογώ. Έμαθα να χάνω, εντάξει. Καιρός μου δεν ήταν. Ναι, ήταν. Πολύ ωραία, αλλά δεν αρκούν οι δηλώσεις. Θα το δείτε και στην πράξη. Μακάρι. Αλλά εγώ μέχρι τότε θα έχω κάποιες επιφυλάξεις. Όλα καλά. Ναι. Μια χαρά. Έλα, εγώ είμαι. Έχεις δουλειά? Μονίμως. Έτσι, ξεχνάμε για το πρόβλημα. Τι έγινε, δεν έφτιαξε κατάσταση στο σπίτι? Χειροτέρεψε. Από ό,τι φαίνεται, έχω αποτύχει στην οικογένεια. Φαντάζεσαι μετά από όσα έχω κάνει για αυτούς? Έλα τώρα. Φάση είναι. Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Η Αλεξάνδρα σου έχει μεγάλη αδυναμία. Καλά. Φαίνεται καλύτερα να είχα μείνει με τη Βάσου. Μπορεί τα πράγματα να τα καλύτερα τώρα. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν και εκεί πρέπει να μείνουν. Το θέμα είναι τώρα να αγωνιστείς εσύ για το παρόν σου. Ε? Να το κάνεις καλύτερο. Θα την κρατήσω τη συμβουλή σου. Α, και δεν νομίζω ότι με πήρες γι' αυτό. Πήρα για το γνωστό θέμα. Τι θα γίνει με τον Μπίλι? Οι Ρώσοι έτρεξαν την εφαρμογή που έκανε. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι δεν θα λύσουμε. Αυτή η ιστορία έχει τραβήξει πολύ. Και εγώ είμαι στα όρια μου. Πότε θα δω τον άνθρωπό μου? Σου είπα, σύντομα. Μόλις δω ότι το πρόγραμμα είναι εντάξει, θα δικό σου και πάλι. Ας πούμε ότι σε πιστεύω και ότι όλα θα τελειώσουν γρήγορα. Εντάξει, θα σε ενημερώσω. Περιμένω. Να σου πω, τι έγινε με το Δρόσοκης έτσι? Μ' ακούς? Σ' ακούω. Πώς έτσι? Ξέρω εγώ. Αλλού. Πολύ χαρούμενη. Πολύ εφηρημένη. Ούτε που με ρώτησες αν θέλω καφέ. Α, θες καφέ? Σιγά μου, σε περίμενα. Λοιπόν. Κάθομαι. Και ακούω. Χθες μου ανοίχτηκε. Πολύ. Μου μίλησε για μένα, για το Σταύρο, το γάμο του. Για τον εαυτό του, για τον τρόπο που με βλέπει. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι με αυτόν τον άντρα. Άντε, μπράβο. Καλά που το κατάλαβες. Εγώ στο είπα από την αρχή, αξίζει. Μα είναι δυνατόν τώρα να κολλάς στο Μαλτέζο και να απορρίψεις έναν τέτοιον άνθρωπο? Είναι σαν να συγκρίνεις τη νύχτα με τη μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα να δω πώς είσαι μετά τη χθεσινή μας συνεδρία. Καλά είμαι, γιατρέ. Μου έχει μείνει ένα χαμόγελο κολλημένο στα χείλη, δηλαδή να ξεκολλήσει. Να ξαναβρεθούμε τότε. Να το μεγαλώσουμε κι άλλο. Εντάξει, μην το τρέχουμε. Θέλει το χρόνο. Έχεις δίκιο. Δεν θέλω να σου πιέσω. Η πρόταση ισχύει πάντως. Πάρε μου όποτε θες. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Για λέγε. Έχεις δίκιο. Πάντα έχω δίκιο. Γιατί έχω δίκιο αυτή τη φορά, λοιπόν? Ο Νικόλας δεν έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη. Χαίρομαι που το λες. Ώρα να κάνεις μια καινούργια αρχή. Σιγά σιγά. Να σου πω, μην την ψηρίζεις τη μαϊμού. Δεν σε περιμένει και για πάντα. Είναι μόνο η ζωή. Εντάξει, δεν μπορώ την αστιμή στην άλλη. Θέλω το χρόνο μου. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι. Αυτά είναι τα έγγραφα που πρέπει να υπογράψετε. Άστα, θα τα δω αργότερα. Μάλιστα.
Άμεσα λίγο. Ναι. Ορίστε. Έχω ένα βίντεο και δεν μπορώ να καταλάβω τι λένε. Με τίποτα. Έχεις κάτι γι' αυτό? Μπορούμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Και εγώ αυτό προσπάθησα, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Έχεις κανένα ψαγμένο πρόγραμμα για ανάλυση ήχου? Θα το κοιτάξω. Γρήγορα όμως, γιατί το βιάζουμε. Με έχετε πρίξει! Με έχετε φάει! Μίλα, μίλα, σε έχω συνδέσει, μίλα. Ναι? Έλα, Μάρκο μου. Η Λουίζα η Παλαιολόγου είμαι. Σε πήρα να μάθω τι έγινε με τη Μάρο. Μίλησαμε γιατί ήταν καλά τα πράγματα. Τι λες, αγάπη μου, που θα μου φέρεις τον Μπουλτεριά στην εκπομπή? Να μας φάει όλους. Συγγνώμη, Μάρκο μου, αλλά αυτοί οι συνεργάτες μου πάνε να με τρελάνουν. Τι κανονίσατε? Της είπα τι νιώθω και πιστεύω πως... Δεν με ενδιαφέρει αν το εκπαίδευσε ο Θόδωρος ή ο Θεός ο ίδιος. Και τι με νοιάζει που χορηγός είναι ο εκτροφέας? Δεν με νοιάζει καθόλου. Άλλη φορά να εκτρέφει κανείς. Συγγνώμη, Μάρκο μου. Πού είχαμε μείνει, τι λέγαμε? Κανονίσατε να βγείτε? Ναι, τη ζήτησα να μου δώσει άλλη μια ευκαιρία. Αχ, μπράβο, καλά έκανες. Το νιώθω πως αυτή τη φορά θα πάει τέλεια. Λύσα κακιά να σας φάει, έρχομαι. Λύσα κακιά. Μάρκο μου, πρέπει να σε κλείσω. Πρέπει να πάω να γράψω την εκπομπή. Θα είμαστε όμως σε επικοινωνία, έτσι? Ναι. Και σε παρακαλώ πολύ, μην πεις τίποτα στη Μάρο ότι μιλάμε έτσι τόσο φιλικά μεταξύ μας, γιατί θα μου θυμώσει. Μα τι λέτε τώρα, εννοείται. Γεια σας. Η συνέντευξη είναι για τις 28 του μήνα. Πέφτει Τετάρτη. Από σένα θέλω να είσαι προσεκτικός και πιστικός για την νίκη σου. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Εκτός αν πάει ο Χαλκιάς να πιάσει ο δημοσιογράφο να αρχίσει να του λέει πάλι τις βλακίες του. Άρη, είναι πράγματι βλακίες? Έχει καμία σημασία να σου απαντήσω. Συγγνώμη και για τον Ανικό, αλλά τα έχετε βγάλει τα συμπερασματά σας. Έτσι δεν είναι? Απλά σκέφτηκα ότι δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο χωρίς λόγο. Και επειδή ξέρω πόσο σοβαρά παίρνεις την κόντρα σας. Έπαιρνα την κόντρα μας. Για να καταλάβετε, σήμερα κιόλας του ζήτησα να τα βρούμε. Όχι να γίνουμε φίλοι, βέβαια, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ μας. Μαντέψτε τι απάντηση πήρα. Μου είπε ότι θα φυλάγεται από μένα. Και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, αν συμβεί το οτιδήποτε από εδώ και πέρα μεταξύ μας, οποιοδήποτε τσακωμός, ποιος θα φταίει, πάντως όχι εγώ. Την εικόνα σου από τη μια στιγμή στην άλλη. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν το εννοείς. Αν σου έλεγε κάτι αντίστοιχο αυτός, θα τον αγκαλιάσεις και θα τον φύλαγες. Αλλά μαζί μου σε προκατηλημένη. Έτσι δεν είναι? Η θέση μου δεν μου επιτρέπει να είμαι προκατηλημένη, αλλά δίκαιη. Και η μέχρι τώρα συμπεριφορά σου δικαιολογεί απόλυτα τη στάση μου. Να σου θυμίσω ότι κάποτε έχω στην τσάντα του τα θέματα ενός τεστ για να τον κατηγορήσεις. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά. Στη συνέχεια. Τέλος πάντων, μην συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, δεν έχει νόημα. Εντάξει, τελικά είναι πολύ άσχημο να σε πυροβολούν όλοι μαζί, έτσι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ο χρόνος θα αποδείξει ότι έχω αφήσει πίσω μου το παρελθόν. Αλλά αν εσύ συνεχίζεις να με προκαλείς και να με υποτιμάς. Τι θα γίνει? Θα αρχίσεις πάλι τους γνωστούς εκβιασμούς? Ποιους εκβιασμούς, ούτε καν. Αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η αδικία γυρίζει πίσω. Στη ζωή όλα πλέον. Ήρθα να σε ενημερώσω για ένα οικονομικό ζήτημα. Σ' ακούω. Μίλησα με τους νομικούς συμβούλους του Ιδρύματος και μου είπαν δυστυχώς ότι η Deport δεν δείχνει σημάδια υγιούς οικονομικής εταιρείας, παρόλο που το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη και που δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος του. Το είπες και μόνος σου. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το παιχνίδι. Περιμένουμε περισσότερους παίχτες.
Ναι, μπορεί, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στη δική σου δραστηριότητα, την επιχειρηματική. Και αν θυμάσαι καλά, όταν σου έδωσα τις μετοχές, αυτός ήταν ο βασικός όρος ανάκλησης. Δεν κατάλαβα, τι μου λες τώρα. Ότι θέλω τις μετοχές πίσω. Έχω μπροστά μου να αντιμετωπίσω ένα διαζύγιο με το Μαλτέζο που δεν θα είναι εύκολη. Ναι, αλλά αυτό το ξέρεις από την ναι, αρχή. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσα να ρισκάρω. Τελικά ο Μαλτέζος το κατάφερε αυτό που ήθελε. Να μας χωρίσει. Και σε Χρυσό και Λίνα ήμουν πάλι το ίδιο κατά. Θα αισθανόμουν. Φέρθηκες κάρτα, Ρεσάκη. Αλλά όταν τα βάλα στη ζυγαριά, κατάλαβα ότι η φιλία μας βάρει περισσότερο. Με συγχώρεσες δηλαδή. Και τι θα κάνει ο καλός παππούς? Θα τις πείσω να πουλήσουν τη φάρμα και να έρθουν να μείνουν μαζί μου. Έτσι, εγώ θα πάρω τα φράγκα που μου χρωστάνε και θα ζήσουν αυτές χάλια και εμείς καλύτερα. Πούλησε κάτι κτήματα που είχε. Αλλά τα χρήματα δεν φαίνεται να επενδύθηκαν πουθενά. Εξαγόρασε το άλοθη του. Ακριβώς. Αποφάσισα να υπογράψουμε μαζί την αίτηση. Κοινή συνεννόηση. Ακριβώς αυτό. Ποιο είναι το αντάλλαγμα για την υπογραφή σου? Να πει στον Άρη να μου επιστρέψει το 49% των μετοχών της Deport.